Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Διεύλου, επιστροφή στο στούντιο και ξεκινάμε με τι άλλο, με τα σχολεία. Εντάξει, εμείς τα ξεκινάμε λίγο πριν, γιατί στην ουσία για την τρίτη ηλικίου αρχίζουν την ερχόμενη εβδομάδα τα μαθήματα για να δουν πώς θα λειτουργήσουν, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που αφορά στην καθαριότητα των δομών της δευτεροβάθμιας για τον Δήμο Κομωτινής. Γι' αυτό και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον αρμόδιο από την πλευρά του Δήμου Κομωτινής, τον εκλεγμένο Κίμωνα Λεχούδη. Καλημέρα, κύριε Λεχούδη. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λεχούδη, μια χαρά είμαστε. Τι προετοιμασία έχει γίνει από το Δήμο Κομωτινής για να συνδράμει στην προετοιμασία της δευτεροβάθμιας και όλων των σχολικών μονάδων ταυτόχρονα? Σίγουρα έχει ένα μεγάλο κομμάτι μαζί με την καθαριότητα που έχουμε φροντίσει με τον εξωτερικό καθαρισμό όλων των σχολείων, λυκείων και γυμνασίων, ώστε να είναι έτοιμοι για τα παιδιά και την έλευση των παιδιών. Έχουμε κανονίσει με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση τις καθαρίστριες, οι οποίες δουλεύουν, μας βοηθάνε ώστε να καθαριστεί και να αεριστεί ο χώρος δύο φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων, μαζί με συχνό καθαρισμό όλων των επιφανειών και όλων θέσεων των σχολείων. Επομένως θα ισχύσει και το υποχρεωτικό του ενδιάμεσου καθαρισμού μέσα στην ημέρα. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Είναι απαραίτητο και να προφυλάξουμε και τα παιδιά. Έχουμε στείλει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό στο Les Radio Masters για τους καθαρίστες, μαζί με τους διευθυντές και τους καθηγητές που υπάρχει το κάθε σχολείο, ώστε να μπορέσουμε να αποκλείσουμε κάθε ενδεχόμενο εξάπλωσης ενδεχόμενου κρούσματος. Κύριε Λεχούδη, να υποθέσω βέβαια ότι υπάρχουν και τα αυτονόητα, αυτό που λένε, που αναρωτιούνται και οι γονείς, να σας πω την αλήθεια, έχω μιλήσει με αρκετούς γονείς, δηλαδή το σαπούνι μέσα στις τουαλέτες των παιδιών, το χαρτί υγείας. Ναι. Αυτά είναι γενική καθημερινή καθαριότητα, η οποία έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Έχουμε αυξήσει τις ποσότητες για να μπορούν τα παιδιά και όλοι οι καθηγητές να έχουν την αίσθηση της καθαριότητας. Η άποψή μου ότι είναι γενική ατομική υγιεινή και όποιος προσέχει και έχει τα απολύτως βασικά και τα απαραίτητα, δεν θα πιστεύω να έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ωραία, επομένως από την πλευρά σας είστε έτοιμοι, εννοείται και η δευτεροβάθμια προσπαθεί να οργανώσει τους χώρους έτσι ώστε να τηρηθούν και οι απαραίτητες αποστάσεις. Και υποθέτω το ίδιο θα γίνει και σε όλες τις δομές πανελλαδικά για να προετοιμαστούν. Πολύ ωραία. Χαίρομαι για την ζέση σας και την καλή διάθεση που έχετε. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο θέμα της καθαριότητας των σχολείων, γιατί υπάρχει φόβος και στους μαθητές και στις οικογένειές τους. Αυτό είναι γεγονός. Okay. Επομένως, ναι, ήταν βασικό να έχουμε και τη δικιά σας διαβεβαίωση ότι συνδράμει ο Δήμος. Όλα τα μέτρα, παιδιά, μην στεναχωριέστε, όλα τα παιδιά θα είναι ασφαλή και θα μπορούν να κάνουν το σχολείο και την εκπαίδευσή τους. Και θα είναι υποψηλωμένοι στο στόχο τους μόνο. Πολύ ωραία. Κύριε Λεχούδη, καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.